Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μαζί μου απόψε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πριν από λίγα χρόνια βρέθηκε πολύ ξαφνικά στα φώτα της δημοσιότητας. Ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας, θα έλεγα, που βρέθηκε τότε στη θέση του συμβούλου του Πρωθυπουργού, όταν πρωθυπουργός ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Το προφίλ αλλά και το παρελθόν του δεν τέριαζε στα βιογραφικά συμβούλων πρωθυπουργών, όπως τουλάχιστον τους είχαμε συνηθίσει ως τότε. Και το πλήρωσε αυτό, εισπράττοντας αντιδράσεις, σχόλια αλλά και μπούλινγκ σε κάποιες περιπτώσεις. Ίσως βέβαια συνέβαλε και ο ίδιος σε αυτό με κάποιες από τις απόψεις του. Πίστευε μεταξύ πολλών άλλων στην αξία της φαρμακευτικής κάναβης και εργάστηκε για την νομιμοποίησή της για φαρμακευτικούς λόγους. Τότε η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση τον είχε καταγγείλει. Σήμερα οι εξελίξεις μάλλον τον δικαιώνουν, αφού ο Υπουργός Ανάπτυξης όχι μόνο επέκτηνε τον αρχικό νόμο που υπήρχε επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αναγνώρισε και τη συνεισφορά του. Λοιπόν, Νίκο Καρνέκα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ. Και εγώ χαίρομαι. Και λέω ότι χαίρομαι και σε ευχαριστώ γιατί είσαι ένας άνθρωπος που δεν δίνει συνεντεύξεις. Είσαι ένας άνθρωπος που και τον καιρό που ήσουν δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα και στη συνέχεια απέφυγες και να εκτεθείς και τηλεοπτικά σίγουρα, αλλά και γενικά ήσουν και πολύ φιδωλός στις δηλώσεις σου. Άρα σε ευχαριστώ που είσαι εδώ σήμερα. Ευχαριστώ. Και εγώ που θεωρήσατε ότι έχω κάποιο λόγο να έρθω. Και με το δίκιο σου είσαι έτσι, αν θες, μακριά από τα μέσα ενημέρωσης, γιατί πρέπει να πω ότι σε έχουν περιλάβει στο παρελθόν. Σε περιέλαβε τα κοινωνικά δίκτυα, το Twitter τότε, αλλά σε περιέλαβαν σε έναν βαθμό και τα μέσα ενημέρωσης. Δεν είναι καλή σου η εμπειρία, δηλαδή, θέλω να πω από αυτό. Εντάξει, δεν είναι, νομίζω, για κανέναν καλή εμπειρία το να ακούει και να βλέπει ότι μιλάνε για αυτόνα, αλλά να μην καταλαβαίνει ότι μιλάνε για αυτόνα. Εσύ νόμιζες ότι κάποιος άλλος είναι αυτός. Εντάξει, αυτά που λέγανε ήταν το λιγότερο γελία. Mm-hmm. Οι άνθρωποι που με γνωρίζανε ότι μιλάνε αυθαίρετα και συκοφαντούνε. Οπότε αφού οι φίλοι μου και οι γνωστοί μου και οι συνεργάτες μου καταλάβαιναν, εγώ δεν ανησύχησα. Πρέπει να πω πάντως ότι τις τελευταίες εβδομάδες πρωταγωνιστείς σε ένα καλό παράδειγμα πολιτικού πολιτισμού. Δηλαδή με έναν άνθρωπο με τον οποίο και η παράταξή σου αλλά και εσύ προσωπικά είχατε συγκρουστεί και πολύ σκληρά στο παρελθόν. Τώρα είσαστε στα μέλια που λένε, με την καλή και με την ουσιαστική έννοια. Δηλαδή υπάρχει μια προσπάθεια δική του να συνεχίσει πράγματα τα οποία έχεις κάνει εσύ στον χώρο της κάναβης. Υπάρχει αναγνώριση της δική σου της προσφοράς και του έργου που έχεις προσφέρει. Απάντηση δική σου εξίσου ευγενική. Δεν ξέρω αν αυτό το δείγμα πολιτικού πολιτισμού μπορούμε να το έχουμε και σε άλλες εκφάνσεις της πολιτικής ζωής. Δεν πιστεύω ότι είναι θέμα ευχής. Mm-hmm. Είναι θέμα πραγματικής πολιτικής. Τι κάνεις, τι κάνω, αν ταιριάζουν. Αν αυτή η κυβέρνηση παρουσιάζει και σχεδιάζει πράγματα τα οποία εμείς διαφωνούμε, δεν είχαμε ποτέ σχέση, δεν μπορούμε να έχουμε. Mm-hmm. Αν αυτή η κυβέρνηση όμως συνεχίσει κάτι που κάναμε, γιατί να μην συνεχίσουμε κι εμείς και να μην συνεργαστούμε. Αυτό δηλαδή κάπως έτσι το σκέφτηκα. Είναι κακό, πάντως επειδή πες λέξη ταιριάζουμε, ο τελευταίος άνθρωπος με τον οποίο θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα ταιριάξεις θα ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ναι, ήταν. Καλά κάνετε. Φαντάζομαι και εσύ. Κοίταξτε, δεν έχω κάνει παρέα μαζί του. Οι συναντήσεις ήταν καθαρά πολιτικές. Τον είδα πάρα πολύ σοβαρό για αυτό που θέλει. Mm-hmm. Ούτε αυτός επιδίωξε από μένα να πάρει κάτι ανθρώπινο, δηλαδή μια κουβέντα έστω πέρα. Περιοριστήκαμε καθαρά μόνο στα ζητήματα του project αυτού και της προοπτικής που έχει. Και η δυνατότητα να το ρυθμίσουμε και γρήγορα να τρέξει, γιατί χάσαμε και 2,5 χρόνια. Ναι. Αναγνώρισε πάντως το ρόλο σου και την προσπάθειά σου και είχατε τη δυνατότητα να συνομιλήσετε κιόλας. Θα μπορούσε, θέλω να πω, όλο αυτό να περάσει χωρίς εσύ να υπάρχεις πουθενά. Να κάνουν ότι προχωράνε αυτή τη διαδικασία, να την προχωρήσουν όπως πρέπει και να μην εμφανιστείς πουθενά. Το αναγνώρισε όμως. Δεν είμαι σίγουρος. Γιατί? Το project αυτό δεν ήταν ένα project το οποίο το ξέρανε πολύ, το είχαν αναλύσει πολύ, το δουλεύανε πολύ, οπότε ανά πάσα στιγμή το προχωράμε. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο σχέδιο να υλοποιηθεί. Ήθελα συγκεκριμένες γνώσεις και αυτές οι γνώσεις να συνεχίσουν να αποδίδουν. Άρα λες ότι χρειάζονταν και τις γνώσεις. Χρειάζονταν συγκεκριμένα εμένα. Mm-hmm. Το είπε και ο ίδιος ο Υπουργός. Επίσης το λέγανε και οι επενδυτές. Και αν θέλανε να κερδίσουν χρόνο, στον ήδη χαμένο χρόνο, ωραία, έπρεπε να πάρουν εμένα να τρέξουμε.
Αυτό κάνανε. Δεν με γνώριζε κανένας από αυτούς προσωπικά, ώστε να πούνε ας μιλήσουμε και με τον κύριο Καρανίκα. Νομίζω ότι αναγκάστηκαν. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι συνέβη ακριβώς τώρα με αυτό το δείγμα πολιτικού πολιτισμού που λέγαμε και τι υπόθηκε. Και θέλω να σε ρωτήσω μετά πώς ήταν αυτή η συνάντηση με τον κύριο Γεωργιάδη και αν υπήρχε πάγος στην αρχή, ο οποίος έσπασε την πορεία. Πάμε να το δούμε. Από κόκκινο πανί για τη Νέα Δημοκρατία και αποδέκτης ειρωνικών σχολείων στα δημόσια συγχαρητήρια και τους επένους για το έργο του. Ο Νίκος Καρανίκας ήταν ένας από τους ανθρώπους που πρωτοστάτησαν στον αγώνα για την νομιμοποίηση της φαρμακευτικής κάναβης στην Ελλάδα και ο εμπνευστής του φιλόδοξου σχεδίου προσέλκυσης επενδύσεων στον τομέα της βιομηχανικής κάναβης επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να αναγνωρίσουμε στη συζήτηση και τη θετική συμβολή του κυρίου Καρανίκα. Μπορεί να είναι ένα πρόσωπο με το οποίο έχουμε προφανώς σοβαρές πολιτικές διαφορές και έχουμε δημόσια συγκρουστεί ιδιαίτερα πολύ. Όμως για την περίπτωση της φαρμακευτικής κάναβης, για την προσπάθεια να νομοθετηθεί και να ανοίξουν οι δρόμοι στην ελληνική αγορά, εγώ θέλω να πω πολύ ειλικρινής. Η παρουσία του κυρίου Νίκου Καρανίκα ήταν εφεντική και το γεγονός ότι πολέμησε γι' αυτό και πολεμάει αν θέλετε ακόμα και σήμερα τον τιμά. Διότι είναι κάτι από το οποίο η πατρίδα έχει να κερδίσει. Και χρήματα και το κυριότερο ανακούφι στον πόνο ασθενών. Βρέθηκε στο μάτι του Κυκλώνα. Δέχθηκε σκληρή κριτική από τη Νέα Δημοκρατία, ώσπου από το βήμα της Βουλής, ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης παραδέχθηκε ότι η Νέα Δημοκρατία έκανε λάθος το 2018 που αντιδρούσε στο νομοσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για την καλλιέργεια της φαρμακευτικής κάναβης. Το βασικό επιχείρημα ποιο ήταν, ότι άλλα έλεγε η Νέα Δημοκρατία το 2018 και άλλα λέει η Νέα Δημοκρατία σήμερα. Λοιπόν, θέλω να είμαστε πάρα πολύ ειλικρινείς. Ναι, είναι η απάντηση. Λάθος κάναμε το 2018. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να χάνουμε χρόνο για να επαναπιζόμαστε κάτι που αναγνωρίζουμε ότι είναι λανθασμένο. Ο Νίκος Καρανίκας δεν ευνηδιάστηκε από αυτή την επίθεση φιλίας, αφού όπως αποκάλυψε, είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ανδρών, αλλά και συνάντηση και συνεργασία τους. Όπως ήθιστε για να κάνεις μια πολιτισμένη κουβέντα, να πεις αν έχεις παρεξηγηθεί τα συγγνώμη. Κράτησε την αστική τυπική διαδικασία. Σου είπε δηλαδή συγγνώμη, κύριε Καρανίκα μου. Ναι, κάναμε λάθος. Ήμουνα βέβαιος ότι όποιος άνθρωπος ασχοληθεί σοβαρά θα φτάσει σε αυτό το ίδιο επιχείρημα, το ότι είναι ένα πολύ καλό project και είναι καλό για την κοινωνία. Εννοείται ότι το 17 δεν ασχολούνταν σοβαρά ο κύριος Γεωργιάδης με αυτά που έλεγε το ή 17, απλώς έκανε... Το 17 δεν ασχολούνταν κανένας σοβαρά με το θέμα αυτό, παρά μόνο εμείς. Από το είδαμε και αυτό λοιπόν. Ναι, εντάξει. Θέλω να μου πεις εκείνη τη στιγμή που χτυπάει το τηλέφωνό σου και σου λένε ότι θέλει να μιλήσει μαζί σου ο Άδωνης Γεωργιάδης ή δεν ξέρω αν σε πήρε ο ίδιος προσωπικά κατευθείαν. Εντάξει. Ήμουνα σε γραφεία τυχαία στην Κουμουνδούρου. Να μιλήσω, να βρεθώ με τους συντρόφους, συντρόφισσες και τους φίλους μου. Okay. Και χτύπησε πράγματα τηλέφωνο, μου λένε είσαι ο κύριος Καρανίκας. Λέω ναι. Μου λέει μισό λεπτό να σας συνδέσω με τον υπουργό. Τώρα. Λίγο χάθηκα για δευτερόλεπτα. Μου θύμισε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν σου είπανε ποιον υπουργό? Όχι. Μέτρο υπουργό γενικά. Ναι, ναι, δεν μου το έπανε. Δεν θυμάμαι να μου το έπανε. Γιατί εκείνη την ώρα λίγο είπα τι έγινε. Ξανάρθαμε στα πράγματα. Ναι, τι έγινε. Λέω, okay, αλλά αυτά είναι δευτερόλεπτα, δεν είναι κάτι. Και άκουσα τη φωνή του και τον κατάλαβα. Αυτή την ίδια έχει μια ιδιαίτερη φωνή. Όπως όλοι έχουμε μια ιδιαίτερη φωνή. Όλοι έχουμε τη μοναδικότητά μας. Τι σου είπε? Άσε τη Θεσσαλονίκη, γιατί κάπως είχε διαρρεύσει ότι ήμουν Θεσσαλονίκη. Και έλα εδώ να μιλήσουμε για την κάναβη και μην παίρνεις, μην μένεις αυτά που έχουν υποθεί. Το είπα ότι είμαι Αθήνα και μάλιστα δίπλα ήμουνα, κοντά είναι. Μου λέει άντε, ωραία, να τα πούμε. Ενημέρωσα τον Αλέξη Τσίπρα, τον πρόεδρο. Φυσικά μου είπε να πάω, δηλαδή γι' αυτό είναι και πρόεδρος. Και γιατί όχι άλλωστε. Μα γι' αυτό είναι και πρόεδρος. Σκέφτεται πολιτικά. Και πήγα. Ήταν το επιτελείο του εκεί. Ήταν ευγενέστατος. Απ' την αρχή μου είπε ότι άσε τα προηγούμενα, λάθος. Και μιλήσαμε κατευθείαν για το αν υπάρχει προοπτική να το προλάβουμε, να τρέξουμε. Διαπίστωσα ότι μίλαγα με ανθρώπους που τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα για δικούς τους λόγους το μελέτησαν, το ψάξανε.
και βρέθηκαν στο αδιέξοδο και γι' αυτό έπρεπε να μιλήσουν μαζί μου. Αλλά κατάλαβαν πολύ καλά ότι δεν πρέπει να το βλέπουν ως κάτι αρνητικό. Να σου πω για να το κλείσουμε αυτό. Εσύ άκουσες τον υπουργό να σου λέει λάθος. Ναι. Η συμπεριφορά μου και η θέση μου τότε απέναντί σου. Εσύ άλλαξες εικόνα και άποψη για τον Γεωργιάδη μετά από αυτό. Λοιπόν, αντικειμενικά έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μιλάει καλά για έναν άλλον άνθρωπο. Mm-hmm. Για πρώτη φορά. Ναι. Άλλαξε η εικόνα μου απέναντι στην εικόνα που είχα πριν. Μάλιστα. Χωρίς να το επεξεργαστώ, χωρίς να σκεφτώ, είπα ένας άνθρωπος που κατανοεί ότι έκανε λάθος και αφού κατανόησε ότι έκανε λάθος, το είπε. Mm-hmm. Ζήτησε συγγνώμη και είπαμε να προχωρήσουμε. Και αυτό είναι και το σημαντικό νομίζω. Εντάξει, αυτό δεν το νομίζω ότι δεν είναι και καθημερινό. Στην πολιτική σίγουρα δεν είναι καθημερινό. Ναι. Αν γυρίζαμε τον χρόνο πίσω, Νίκο, πότε άρχισες να ασχολείσαι με αυτό που λέγεται κάναβη. Έτσι, στη λογική σου, πότε μπήκε. Κάναβη, φάρμακο. Mm-hmm. Επενδύσεις. Αυτό το κομμάτι εννοώ. Το μελετούσα πριν την κυβέρνηση. Mm-hmm. Γιατί διάβαζα, ενημερωνόμουν και έβλεπα τι κλινικές μελέτες έχουν ξεκινήσει, πόσα προϊόντα έχουν ανακαλύψει ότι βγαίνουν από την. Και διαβάζοντας και βλέποντας τι γίνεται, κατάλαβα ότι αυτό πρέπει να το κάνει η ελληνική κυβέρνηση και μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν κάτι λοιπόν το οποίο το είχες στο μυαλό σου και το οποίο το δούλευες και ενημερωνόσουν γι' αυτό πολύ πριν. Ναι. Βρεθεί πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό, έτσι κι αλλιώς. Ναι. Mm-hmm. Πριν γίνουμε κυβέρνηση, ήξερα ότι θα γίνουμε κυβέρνηση. Mm-hmm. Και είχε στο μυαλό σου ότι αυτό έπρεπε να είναι είχα μια στο μυαλό μου πάρα πολλά πράγματα. Ένα από αυτά ήταν η κάναβη. Η κάναβη, στο σύνολό τη, mm-hmm. με του σχετισμού και με τι δυνατότητε που έχουμε κάθε φορά. Okay. Ένα. Το λε αυτό και καταλαβαίνω ότι για σένα η γενικότερη νομιμοποίηση τη κάναβη είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να μπει στο τραπέζι. Η νομιμοποίηση της κάναβης δεν είναι ότι πρέπει να μπει απλά στο τραπέζι, έπρεπε να γίνει χτες, γιατί δημιουργεί προβλήματα όσο είναι παράνομη. Mm-hmm. Προβλήματα νομιμότητας, προβλήματα ποιότητας, προβλήματα υγείας, είναι άδικο. Mm-hmm. Αυτό που λένε πάρα πολλοί και το λένε και οι επιστήμονες, ότι η κάναβη το χασίς είναι ο προθάλαμος των σκληρών ναρκωτικών. Τι σου λέει εσένα? Δεν πιστεύω το λένε επιστήμονες. Σας το λέω με ειλικρίνεια. Το λένε ανίδεοι, το λένε δυσυνδαιμονική, το λένε αμόρφωτη. Το λένε και επιστήμονες πάντως. Δεν το λέει επιστήμονας. Αν έχουν δίκιο ή άδικο. Όχι, δεν εγώ έχω δεν ακούσει επιστήμονα. Τώρα, ένας επιστήμονας μαθηματικός μπορεί να το πει. Mm-hmm. Είναι ανίδιος, συγγνώμη. Έτσι. Ο αρχιτέκτονας μπορεί να το πει. Mm-hmm. Αλλά είναι ανίδιος. Μην κάνουμε τώρα όποιος είναι επιστήμονας είναι για όλα. Άρα καταλαβαίνω ότι για σένα η κάναβη δεν είναι ναρκωτικό. Όχι, ναι. Φυσικά δεν είναι ναρκωτικό και κακώς θεωρείται ναρκωτικό. Ξέρεις που το είχαμε. Για το είχαμε Α κατηγορία, οπιούχο. Mm-hmm. Ποιος επιστήμονας λέει ότι είναι οπιούχο? Με κανένας. Όποιος πει ότι είναι οπιούχο, πρέπει να του το πάρουμε το δίπλωμα. Λοιπόν, είναι πολύ πιο ακίνδυνο, είναι πολύ πιο ευεργετικό από τη βότκα, από το ουίσκι. Άρα δεν θέλω να πω από το κρασί, mm-hmm. γιατί το κρασί είναι έργο του στάφυλλου και ο στάφυλλος είναι από τα μόνα φρούτα που μπορεί να βγάλει αλκοόλ και να είναι ευεργετικό. Να μην είναι τόσο κακό στο μέτρο που υπάρχει. Καταλαβαίνω ότι δεν θεωρείς ότι έχει και βλαβερές συνέπειες. Δηλαδή, αν σε ρώταγα αν είναι σαν το κάπνισμα, μπορεί να μου λέγεις ότι δεν είναι σαν το κάπνισμα γιατί το κάπνισμα κάνει κακό. Το κάπνισμα κάνει κακό. Παλεύω να κόψω το τσιγάρο. Το χασίς δεν κάνει κακό. Όχι. Εκτός, κοιτάξτε λίγο. Δεν θέλω να μιλάμε έτσι. Έχετε δίκιο. Όχι, δεν έχω δίκιο. Δεν πρέπει δίκιο να είναι και έτσι οι ερωτήσεις. Ακούστε σε λίγο. Ρωτάω. Και το νερό. Αν, αν κάτσω να πιω 10 λίτρα τώρα, θα με μαζέψουν, έτσι δεν είναι, mm-hmm. θα πέσω κάτω. Αν φάω 20 κιλά ψωμί την ίδια σε μία ώρα, mm-hmm. θα πάθω κάτι. Η κάναβη δεν είναι για να την υπερκαταναλώνουμε. Όπως και το αλκοόλ δεν είναι να το υπερκαταναλώνουμε. Κανένα πράγμα δεν πιστεύω ότι είναι για υπερκατανάλωση. Θέλει ένα σεβασμό στην κατανάλωσή του. Λοιπόν, η κάναβη, την οποία γνωρίζαμε χρόνια και δημιουργούσε μία εφορία στον άνθρωπο, όταν την έκανε ο άνθρωπος, είναι ακίνδυνη. Να τελειώνουμε αυτό. Είναι πιο ακίνδυνη από το αλκοόλ. Τώρα, εμένα δεν μου αρέσουν οι θεωρίες συνωμοσίας, αλλά αν σε ρωτούσα γιατί, σε ένα πολύ μεγάλο διεθνές επίπεδο, δεν είναι παγκόσμιο πλέον, είναι η αλήθεια, η κάναβη είναι μια απαγορευμένη ουσία και προσπαθούν οι κυβερνήσεις ανά τον πλανήτη να την κρατήσουν μακριά από τους πολίτες. Τι θα μου λες? Εντάξει, τώρα και για άλλα συστήματα είναι και άλλα πράγματα απαγορευμένα. Δηλαδή, η δημοκρατία σε κάποιες χώρες είναι απαγορευμένη. Τι να κάνουμε? Θα παλέψουμε να την κάνουμε, να τη φέρουμε, δεν είναι? Ναι, τώρα μου κάνεις μια βαριά σύγκριση και θα τα ακούσεις. Γιατί να μην κάνω βαριά είναι? Συγκρίνει την κάναβη με τη δημοκρατία. Ναι, γιατί? Γιατί να μην τη συγκρίνω? Λέει, υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο που λέει δεν πρέπει να τη συγκρίνω? Όχι, κανένα. Ωραία, είδατε. Την εισήγαγα ως κάτι σοβαρό. Ας το αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ σοβαρά την κάναβη.
την αντιμετωπίζουμε με πολύ κακό τρόπο, κάνει κακό. Γιατί όταν λέμε κάτι ότι κάνει τζιζ και το δοκιμάζει κάποιος και δεν του κάνει τζιζ, είστε αναξιόπιστος εσείς που μου λέτε ότι κάνει τζιζ. Καταλάβατε. Οπότε, λέμε την πιτσιρικάδα μην παίρνει κάναβη. Και η πιτσιρικάδα παίρνει κάναβη. Και βλέπει ότι δεν πεθαίνει. Επίσης βλέπει ότι είναι και νυφάλιος. Είναι νυφάλια η κοπέλα που το κάνει. Και αντιμετωπίζει τον χρόνο και την ώρα του. Οπότε τι κάνει, την άποψη που άκουσε και είναι αρνητική, την πετάει. Ενώ δεν θα έπρεπε να την πετάξει και λίγο να τη μελετήσει. Γιατί και η κάναβη για τα ανήλικα δεν την προτείνω. Η κάναβη είναι για τους ενήλικες. Είναι αυτό που θα σε ρωτάω τώρα. Αύριο μεθαύριο έχει το γιο σου, η κόρη σου, είναι ενήλικος και σου λέει κάνω χρήση κάναβης, κάνω τσιγάρα κάναβης. Του λες μπράβο και συγχαρητήρια ή του λες όχι, μην το κάνεις. Μπορεί να το ρωτήσω από πού τη βρήκε, αν είναι νόμιμη. Αν είναι νόμιμη, πάει να πει ότι είναι ελεγχόμενη, άρα ξέρει τι έχει πάρει. Αν είναι παράνομη. Καλά, νόμιμη για καθημερινή χρήση, έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορούσε. Μπορεί το παιδί μου τότε, όταν θα μου μιλήσει, να είναι νόμιμη η κάναβη. Ή να ζούμε σε μια χώρα που είναι νόμιμη η κάναβη. Η κάναβη είναι νόμιμη στην Αμερική, στον Καναδά. Θέλω λίγο να καταλάβετε, στην Ελβετία, σε ανεπτυγμένες χώρες. Μάλλον είναι παράνομη στι υποανάπτυκτε. Στα νεανικά σου χρόνια, τα σκληρά λεγόμενα ναρκωτικά τα έχει δοκιμάσει. Την δηλαδή ηρωίνη το... εννοείται. Ηρωίνη, κοκαίνη. Ναι, έχω δοκιμάσει πολλά πράγματα. Και με τα δύο χέρια θα πάω να το κάνω. Έτσι, έτσι.